Τα δύο τελευταία τώρα θέματα, ζωντανές συνδέσεις του τετάρτου μέρους αφορούν ζωάκια. Θα ξεκινήσουμε με τους τετράποδους φίλους μας στο Ρέθυμνο και θα πάμε και σε σπάνια αρπακτικά. Καθώς το πρώτο πάρκο σκύλων στο Δήμο Ρεθύμνης είναι γεγονός, ένας χώρος βέβαια που θα ασκούνται αλλά και θα εκτονώνονται τα σκυλάκια εκεί της περιοχής και οι ιδιοκτήτες τους βέβαια. Πάμε στον Αντιδήμαρχο Ρεθύμνου, τον κύριο Άγγελο Μαλά, να σας ευχαριστήσω πολύ. Αντιδήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, είναι γεγονός το πρώτο πάρκο σκύλων, σωστά? Ναι, είναι το πρώτο πάρκο σκύλων. Είναι ένα πάρκο το οποίο ξεκινάει πιλωτικά. Θεωρώ ότι ίσως να είναι και από τα πρώτα όλης της Ελλάδος. Για μας βασική προτεραιότητα τα τελευταία χρόνια είναι η αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και η διάθεσή του προς όφελο των δημοτών στα πλαίσια πάντα της βιώσιμης κινητικότητας. Αναλογιζόμενοι κυρίως ότι η φροντίδα και η συμπεριφορά απέναντι στα ζώα αποτελεί ένα δείγμα πολιτισμού μιας κοινωνίας και εμείς θέλουμε σε αυτό να πρωτοπορούμε, σκεφτήκαμε ότι πέρα από τους χώρους που διαθέτουμε το τελευταίο διάστημα προς όφελο των δημοτών, όπως είναι οι παιδικές χαρές, αθλητικούς χώρους, έπρεπε να δημιουργήσουμε κάποιους χώρους μέσα από τους οποίους θα μπορούσαν οι ιδιοκτήτες να επισκέπτονται με τα ζώα τους, να περνάνε δημιουργικά, να εκτονώνονται τα ζώα και ταυτόχρονα κοινωνικοποιούνται μεταξύ τους. Είναι κάτι που στις πόλεις δεν είναι πολύ απλό. Έτσι λοιπόν προβήκαμε πλησίον στα δικαστήρια, ένας χώρος που έχει μια επιφάνεια περίπου 200 τετραγωνικά, με κάποια όργανα που καταφέραμε να δημιουργήσουμε και ολοκληρώθηκε το πρώτο πάρκο σκύλων, το οποίο αποδόθηκε και σε χρήση. Ένας περιφραγμένος λοιπόν χώρος με διαδραστικά παιχνίδια. Με διαδραστικά παιχνίδια και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι για τη δημιουργία του συγκεκριμένου πάρκου που έγινε σε χρόνο ρεκόρ είχαμε τη βοήθεια εθελοντών και την πολύτιμη βοήθεια της τεχνικής υπηρεσίας, ειδικά σε περιόδους του μεγάλου καύσωνα που ήταν κάποια πράγματα που δεν μπορούσαν να τα κάνουν διαφορετικά. Και είναι ένα μεγάλο στοίχημα με πολύ χαμηλό κόστος ότι δημιουργήθηκε ένας χώρος αξιόλογος και ταυτόχρονα όμορφος. Μάλιστα, ένα μεγάλο στοίχημα με το εγχείρημα και το εγχείρημα θα κριθεί επιτυχημένο. Κοιτάξτε, είναι ένα μεγάλο εγχείρημα. Εμείς το βγάζουμε προς το παρόν πιλωτικά. Έχουμε θεσπίσει ήδη κάποιους κανόνες που υπάρχουν πληροφοριακές πινακίδες. Επιδιώκουμε να βγάλουμε συμπεράσματα όσο το δυνατόν γρηγορότερα και να προβούμε στη σύνταξη μιας κανονιστικής διάταξης που θα ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και θα μπορεί να διέπει τη λειτουργία όχι μόνο αυτού του χώρου, αλλά και των επομένων που θα ακολουθήσουν, γιατί είμαστε σε μια φάση σχεδιασμού και άλλων τέτοιων. Δηλαδή, ο σχεδιασμός προβλέπει και άλλα πάρκα ζώων. Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Ήδη βλέπουμε ότι η συγκεκριμένη δράση χέρι θερμής αποδοχής από τους ενδημότες μας και σχεδιάζουμε περιμετρικά τις πόλεις να δημιουργηθούν και άλλοι αντίστοιχοι χώροι. Αντιδήμαρχε, καλά τα δεσποζόμενα με τα δέσποτα? Με τα δέσποτα είναι μια άλλη μεγάλη ιστορία. Εμείς, κυρίως εγώ αυτό που μπορώ να σας ενημερώσω, είναι το κομμάτι των δεσποζόμενων και της κατασκευής του συγκεκριμένου χάρτη. Ναι, και εγώ έχω την αρμοδιότητα της τεχνικής υπηρεσίας και των χώρων που κατασκευάζονται. Για τα δέσποτα είναι κάτι το οποίο το κινούμε, πρέπει να γίνουν πράγματα ακόμα. Έχει αλλάξει η νομοθεσία πρόσφατα. Θεωρώ ότι το επόμενο διάστημα θα δείτε δράση και από το Δήμο μας. Μάλιστα, πάντως προσέρχονται εκεί στο πάρκο σκύλων ιδιοκτήτες. Έχετε κάποιο ημερήσια βάσει κάποιον συγκεκριμένο αριθμό? Υπάρχει ανταπόκριση? Υπάρχει ανταπόκριση, υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον. Υπήρξε ένα τεράστιο ενδιαφέρον γιατί ανακοινώθηκε το πάρκο πριν ακόμα ανοίξει, επειδή μπήκαν οι πινακίδες και υπήρξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να ενημερωθούν πότε ακριβώς θα τεθεί σε λειτουργία. Ξέρετε, είναι κάτι πολύ σημαντικό όταν κάποιος βγάζει το σκύλο του βόλτα να μπορεί να βρει ένα χώρο, να τον αφήσει ελεύθερο, να εκτονωθεί, να ξεκουραστεί και αυτός λίγο και να κάνει και άλλα πράγματα ταυτόχρονα. Μάλιστα. Αντιδήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ να σας ευχαριστήσω. Να σας ευχαριστήσω πολύ.